όμως ένα άλλο θέμα που είδα χθες, μια ανάρτηση της κυρίας Νικολάου, της εκπροσώπου τύπου της ομάδας της ποδοσφαιρικής Λακατάμια FC, των κοριτσιών η ομάδα. Τις έβαλαν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν το παιχνίδι του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος θα μας τα πει καλύτερα και η ίδια η κυρία Νικολάου. Τους έβαλαν στα αποδυτήρια να αλλάξουν. Βέβαια, στα αποδυτήρια που διάλεξαν να βάλουν τις ποδοσφαιρίστριες. Γεια σας, κυρία Νικολάου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Αγαπητού. Ήταν με γυαλί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή σας, αντιλαμβάνομαι, γιατί αντέδρασαν και τα ίδια τα κορίτσια, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος. Δυστυχώς βρέθηκαμε ακόμη μία φορά με μια αναπτύ παραδοχή του γεγονός ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν εκτιμείται και δεν αντιμετωπίζει το σεβασμό που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει. Στο παιχνίδι της Κυριακής, στο κοινοτικό κήπεδο της Γερμασόγειας, πήγαμε με τις ποδοσφαιρίστριες μας για να διεξαχθεί ο αγώνας. Όπως γνωρίζετε, τα κορίτσια αγωνίζονται για το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Βέβαια. Έχουμε πάρα πολλά δυνατές ομάδες, έχω να πω. Ευχαριστούμε. Ναι. Όχι, είναι αλήθεια. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες τα κορίτσια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κυρία Αγαπητού. Mm-hmm. Και έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Άρα το ελάχιστο το οποίο θα μπορούσαμε σαν θεσμός, σαν άθλημα, σαν φορείς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είναι να δείξουν τον ανάλογο σεβασμό. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, mm-hmm. έπρεπε τα κορίτσια να μπουν σε αποδυτήρια, να προετοιμαστούν σε ένα χώρο ο οποίος ήταν καλυμμένος με μία πόρτα με καθαρό γυαλί. Nice. Δεν επιτρέπεται, όχι μόνο επειδή είναι κορίτσια, αλλά γενικότερα στον αθλητισμό, εκουραστήκαμε να φωνάζουμε για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων. Mm. Και εγώ θέλω να ερωτήσω, ειδικά μετά το τέλος του αγώνα, αφού έβρεχε κιόλας καρεκλοπόδαρα και οι κοπέλες ήταν και όλες μουσκεμάν στη βροχή. Ναι, ναι. Πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν σε αυτά τα αποδυτήρια, να γδυθούν, να μπανιαριστούν, να ξαναντηθούν, που τη στιγμή που είχαν μαζευτεί και δύο ομάδες αγοριών, ναι, και λόγω της βροχής ήταν ο μοναδικός χώρος ο οποίος ήταν στεγασμένος. Μα, και ήταν, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, όλοι εκεί μπροστά. Μάλιστα. Είναι ντροπή. Ναι. Ντροπή, κυρία Αγάπη. Και δεν έχει να κάνει με κορίτσια-αγόρια. Και τα αγόρια να ήταν μέσα, παιδιά, και να ακολουθούσε η ομάδα των κοριτσιών. Το ίδιο πράγμα είναι, να μην τα συγχύζουμε. Δεν έχει να κάνει. Απλώς το θέμα είναι το εξής. Το γεγονός ότι... Είναι ακόμη πιο δύσκολο στην περίπτωση που είναι και κορίτσια. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε στην ίδια μοίρα τις ποδοσφαιρίστριες με τους ποδοσφαιριστές. Για όνομα του Θεού. Αλλά και από την άλλη όμως το συγκεκριμένο, από τη στιγμή που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, ενώ δεν είναι ότι είναι τα μωράτια παίζουν, ας πούμε, στην αυλή τους, ενώ είναι πρωτάθλημα, σωστά? Δεν είναι, ναι, φυσικά. Μάλιστα. Είναι πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας γυναικείου ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Και βλέπουμε τους αγώνες τους οποίους γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επένδυση και την ενδυνάμωση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Βλέπουμε και παρακολουθούμε όλα τα σωματεία τις πόσες προκλήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν. Ναι, ναι. Την ανισότητα την οποία υπάρχει μεταξύ γυναικείου και ανδρικού ποδοσφαίρου. Είδαμε τροποποίηση στις υφιστάμενες νομοθεσίες. Η τροποποίηση που είχε γίνει τον Μάιο φέτος για ίσες αμοιβές, ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση. Ναι. Άρα, αν θέλουμε όντως να επενδύσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχάς από το να δημιουργούμε ένα χώρο ο οποίος να προσφέρει όλα τα εχέγγυα. Αυτά είναι σίγουρα αποδυτήρια. Και... είναι αποδυτήρια, δηλαδή έξω γράφει τα πέλα αποδυτήρια. Αυτά είναι, ναι, αυτά που χρησιμοποιεί. Αν δείτε στις φωτογραφίες, μάλιστα, κυρία Αγαπητή. Άρα, είναι το, μπράβο, Νάτου. Ωραία. Άρα είναι το αποδυτήριο που χρησιμοποιείται το σχολείο. Το κοινοτικό. Το κοινοτικό. Διότι διεξάγονται διάφοροι αγώνες. Μάλιστα. Είναι το κοινοτικό κήπεδο της Γερμασόγειας. Μάλιστα. Άρα, ρε παιδιά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος. Τόσο οι αγώνες που διεξάγονται από αγόρια, από κορίτσια, από τον οτιδήποτε, να σκεφτεί και να πει που μέσα του, μα η γυάλι είναι η πόρτα στα αποδυτήρια, να βάλουμε ένα μπλακάζ τουλάχιστον, να μην φαίνεται απ' έξω, ας πούμε, τόσο δύσκολο ήταν κάποιος στο κοινοτικό γήπεδο της Γερμασόγειας να σκεφτεί ότι το αποδυτήριο πρέπει να είναι κλειστό. Είναι λίγο
είναι και θέμα λογικής, κυρία Αγαπητού. Ναι. Είναι πραγματικά θέμα λογικής, τόσο για το κοινοτικό συμβούλιο. Καλέ, ένα αυτοκόλλητο μου λένε. Ένα αυτοκόλλητο που έναν βιβλιοπωλείο, καλέ, της Πόρτας. Να βάλουμε πάνω, κυρία Αγαπητού, όπως βλέπετε, αναγκαστήκαμε το Διοικητικό Συμβούλιο να και σακάκια. Οι προπονητές, ναι, να βάλουμε σακάκια, να σταθούμε εμείς μπροστά, να βάλουμε τον πίνακα του προπονητή, απλά για να νιώσουν άνετα τα, ναι, κορίτσια μας, να μπορέσουμε να αλλάξουν. Μάλιστα. Και μιλούμε για κορίτσια από 14-15 χρονών μέχρι γυναίκες 30 χρονών. Άρα είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, πραγματικά απαράδεκτο. Μας λέει άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το... Ναι, μας λέει άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ότι το 90% των γηπέδων στην Κύπρο δεν είναι προσβάσιμα και με μηδέν υποδομές. Σας ευχαριστώ πάρα ωραία. Πολύ. Πότε θα το διορθώσουμε αυτό. Μάλιστα. Κυρία Νικολάου, ευχαριστώ. Με τη σιωπή και την ανοχή. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για να δούμε μετά από αυτό που έγινε και με την ανάρτηση που έγινε, εάν θα βρεθούν και αν θα δεηθεί κάποιος να το επιδιορθώσει. Θα είμαστε σε αναμονή να περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να έχουμε ένα μέση ανταπόκριση. Γεια σας, κυρία Νικολάου. Γεια σας.